Γεια σας, είμαι ο Σπύρος Γιαννιώτης και σήμερα είναι ένα ωραίο κυριακάτικο πρωινό και σκέφτηκα να τραβήξω αυτό το βίντεο έτσι όπως λέμε χαλαρά έξω στην εξοχή και να σας πω για το σεμινάριο το οποίο θα κάνουμε το SEO ή το Web Marketing SEO το οποίο το κάνουμε εδώ και αρκετά χρόνια, θα λέγα 3-4 χρόνια, έχουν περάσει γύρω στα 500-600 άτομα και έχουν βέβαια πάρα πολύ καλά πράγματα να πούνε για το σεμινάριό μας. Τώρα, κανείς θα πει σεμινάριο, γίνονται πάρα πολλά σεμινάρια. Τι διαφέρει αυτό το σεμινάριο από οποιοδήποτε? Βέβαια, κανονικά δεν θα έπρεπε να το λέμε σεμινάριο, θα έπρεπε να το λέμε workshop. Τώρα θα εξηγήσω γιατί σημαίνει αυτό και για ποιο λόγο το λέω. Λοιπόν, ένα σεμινάριο πηγαίνει κανείς, πράγματι έχει πάρα πολύ καλούς ομιλητές, γιατί είναι καλοί ομιλητές για να μπορούν να στέκονται πάνω στην έδρα. Σας λένε ή μας λένε κάποια πράγματα. Και φεύγουμε ενδυναμωμένοι, γεμάτοι ιδέες, με πάρα πολύ ωραία πράγματα, με τη διαφορά ότι όταν πηγαίνουμε πίσω δεν ξέρουμε πώς να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Ναι, θέλουμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα που μας λένε, αλλά δεν υπάρχει, δεν μας έχουν εξηγήσει τη μεθοδολογία, δεν μας έχουν πει τι, δεν μας έχουν πει ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορέσουν να μας τα κάνουν αυτά. Λοιπόν, η διαφορά μεταξύ αυτά τα σεμινάρια, τα οποία βέβαια έχουν και αυτά το σκοπό τους, και το δικό μας το σεμινάριο, το SEO Web Marketing, είναι ότι εδώ έρχεστε, μαθαίνετε όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να μάθετε και μπορείτε να πάτε και να τα εφαρμόσετε. Δηλαδή, τι εννοούμε να εφαρμόσετε? Γιατί μπορεί κανείς να φοβηθεί και να πει «Αμάν, εκεί πέρα θα πάω να μάθω πράγματα τα οποία είναι πυρηνική φυσική». Όχι, όχι, είναι πολύ απλά. Εάν μπορείτε δηλαδή να πλοηγήσετε στο ίντερνετ και να παίρνετε emails, νομίζω ότι φτάνει αυτή η γνώση ούτως ώστε να μπορέσετε να κάνετε το ονομαζόμενο Search Engine Optimization ή και να κάνετε και Web Marketing. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Λοιπόν, το σεμινάριο το δικό μας, το workshop ας το πούμε το δικό μας, ξεκινάει για να σας δει και σας δείχνει για ποιο λόγο το site σας δεν έχει την επισκεψιμότητα την οποία θα έπρεπε να έχει. Δηλαδή, όλα από ό,τι ξέρουμε, αν μιλάμε για να βρίσκουμε traffic μέσα από τα search engines, από τις μηχανές αναζήτησης, είναι να μπορέσουμε να επιλέγουμε τις σωστές πιάτσες. Και οι σωστές πιάτσες, ποιες ίδιες είναι? Είναι η λέξη σκυλιά ή η φράση σκυλιά. Θα διαπιστώσουμε ότι έχουμε κάνει κάποιες επιλογές, οι οποίες δεν είναι αυτές που θα έπρεπε να έχουμε κάνει όσον αφορά τις λέξεις σκυλιά. Και ο λόγος είναι ότι κανένας δεν τις βάνει με αυτόν τον τρόπο. Άρα θα σας δείξουμε ποιες είναι οι λέξεις αυτές οι οποίες πρέπει να βρείτε και να χρησιμοποιήσετε και να στοχεύσετε. Από εκεί και πέρα, αυτό που θα κάνουμε είναι θα σας δείξουμε το πού θα πρέπει να μπουν αυτές οι φράσεις, οι λέξεις μέσα στο site σας ή στις σελίδες σας. Και βέβαια, από εκεί και πέρα, επειδή η εξίσωση δεν είναι μόνο επάνω στο site το ίδιο, είναι επίσης και το τι, ποιος συνδέεται σε εσάς. Άρα δηλαδή θα πρέπει να σας δείξουμε κιόλας το τι links θα πρέπει να κάνετε ή τι συνδέσμους, να το πούμε και ελληνικά, συνδέσμους από άλλα sites προς τα εσάς, ούτως ώστε η Google να καταλάβει ότι είναι Search Engine Optimized. Αυτά βέβαια θα πείτε, μα εγώ δεν έχω το χρόνο να μπορέσω να τα κάνω αυτά τα πράγματα γιατί η δουλειά μου είναι άλλη. Βέβαια, θα πρέπει να μπορέσετε να ξέρετε τι είναι αυτά τα πράγματα, ούτως ώστε αυτοί που κάνουν αυτά τα πράγματα για εσάς να μπορούν να τα εφαρμόσουν. Θα μου πείτε, μα δεν τα ξέρουνε. Για φανταστείτε τώρα, εσείς ασχολείστε με το αντικείμενό σας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άλλοι πολλά χρόνια, άλλοι λίγα. Το θέμα είναι ότι για να υπάρχετε και να είσαστε στη δουλειά αυτή, έχετε πάρα πολλές γνώσεις. Φανταστείτε τώρα το εξής. Κάποιος ο οποίος είναι ένας, θα λέγαμε, web designer ή τεχνικός, ξέρει τη δική σας τη δουλειά? Μάλλον όχι. Και εάν θα καθόταν να ασχοληθεί με τη δική σας τη δουλειά, για να μάθει ποια είναι, πόσο χρόνο θα χρειαζόταν να αποκτήσει όλη αυτή τη γνώση για να μπορέσει να καταλάβει τι είναι αυτό που θέλει ο πελάτης σας? Άρα δηλαδή, ένα κομμάτι της δουλειάς πρέπει να το κάνετε οπωσδήποτε εσείς, το οποίο είναι το marketing κομμάτι. Και στη συνέχεια το τεχνικό κομμάτι θα πάτε να το δώσετε, εάν δεν θέλετε να το κάνετε εσείς οι ίδιοι, που από ό,τι θα δείτε είναι πάρα πολύ εύκολο να το κάνετε κι εσείς,
θα το δώσετε σε αυτούς που πρέπει και που σας το κάνει το site σας. Άρα, το σεμινάριο το συγκεκριμένο, και κακώς το λέμε πάλι σεμινάριο, είναι ένα workshop. Εδώ θα έρθετε, θα αποκτήσετε τις γνώσεις και όλη αυτή την ενδυνάμωση που χρειάζεστε, ούτως ώστε φεύγοντας από το σεμινάριό μας, να μπορείτε άμεσα να τα εφαρμόσετε αυτά τις γνώσεις και να έχετε αποτέλεσμα. Πέραν αυτού βέβαια, θα εννοείται ότι θα κοιτάξουμε και τα site σας, γιατί θα χρησιμοποιήσουμε και σαν case studies τα site σας και θα δούμε τι είναι αυτό που χρειάζεται να γίνει στα site σας. Πώς θα πρέπει να τροποποιήσετε, δηλαδή θα είναι ένα και εκεί άλλο ένα εργαστήριο το οποίο θα είναι προς όφελό σας, ούτως ώστε να μπορέσετε άμεσα και γρήγορα, πηγαίνοντας πίσω, να κάνετε το Search Engine Optimization Web Marketing στο site σας. Λοιπόν, μην χάνετε χρόνο. Σε αυτή τη σελίδα υπάρχει και τα τηλέφωνά μας και οι πληροφορίες, οι επιπλέον που θα θέλατε να πάρετε. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας έχουμε στο σεμινάριό μας. Θα δείτε, βρείτε τις πληροφορίες και σας περιμένουμε στο επόμενο σεμινάριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.